Κύριε Μητσοτάκη, μπορεί να επιλέξατε ιδιαίτερα στη δευτερολογία σας να χαριεντίζεστε εδώ μέσα με τον κύριο Τσίπρα και να ανταποκρίνετε ως ένα βαθμό και ο κύριος Τσίπρας στους χαριεντισμούς αυτούς με μπαλαντέρ την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Βαρουφάκη, ως αναφορές δηλαδή. Όμως ο λαός μας παρακολουθεί με πραγματική αγωνία την επόμενη μέρα. Και το σήμερα, αλλά κυρίως την επόμενη μέρα. Γι' αυτό βέβαια δεν θα ακολουθήσουμε αυτό τον κατήφορο, άλλωστε αυτό κάναμε πάντα. Θα προσπαθήσουμε με επιχειρήματα, όσο και αν διαφωνείτε, οριζόντια και κάθετα, με τις απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας εδώ μέσα, όμως προσπαθούμε πάντα τεκμηριωμένα να αναλύουμε τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, απευθυνόμενοι κυρίως από αυτό εδώ το βήμα προς τον ελληνικό λαό που μας ακούει με πραγματικό ενδιαφέρον. Τους τελευταίους αυτούς δύο μήνες εμφανιστήκατε όλοι σας σχεδόν ως όψιμοι οπαδοί του δημόσιου συστήματος και των εργαζομένων σε αυτό, αφού πρώτα είχατε φροντίσει να κλείσετε νοσοκομεία, άλλες δομές υγείας, να πετσοκόψετε προϋπολογισμούς, εργασιακά δικαιώματα. Μέχρι και το δίκαιο αίτημα για την ένταξη των εργαζομένων στα νοσοκομεία, στα βαρέα και ανθυγιεινά, το θυμηθήκατε τώρα. Όμως κανείς σας, από όλους σας όσοι κυβερνήσατε μέχρι σήμερα αυτόν τον τόπο, δεν τόλμησε τόσα χρόνια να το κάνει πράξη, παρότι αυτοί που αναφέρονται σε αυτό είχαν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Ακριβώς για να υπάρξει υγειονομική θωράκιση, από την πρώτη στιγμή απαιτήσαμε να γίνουν προσλήψεις όλου του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού, να εξοπλιστούν τα νοσοκομεία με όλα τα μέσα και τις υποδομές. Επιμείναμε στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, ο οποίος έπρεπε και πρέπει να μπει κάτω από την ευθύνη και τον έλεγχο του κράτους για να εξασφαλιστεί η επάρκεια και μέσων και υποδομών, αλλά κυρίως η τήρηση των κανόνων. Αν είχε γίνει αυτό, θα είχαν αποτραπεί φαινόμενα όπως και η σπατάλη αρχικά διαγνωστικών τεστ που στον ιδιωτικό τομέα γίνονταν ανάλογα με το πορτοφόλι βέβαια του καθενός, ή πολύ περισσότερο η έλλειψη προστασίας σε ιδιωτικές δομές που στήχησαν μέχρι και τη ζωή και την υγεία ασθενών συνανθρώπων μας, αλλά και υγειονομικών σε αυτές τις δομές. Φυσικά, αυτή την πραγματική επίταξη την απορρίψατε όλοι σας. Φτάσατε μάλιστα στο σημείο να βαφτίσετε επίταξη τη μίσθωση υπηρεσιών μέσω συμβάσεων του ΕΟΠΗ. Και αυτή ακόμη με το αζημίωτο βέβαια, όπως όλοι ξέρουμε, για τους μεγαλοκλινικάρχες. Και αυτό το κάνατε και οι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό πρότειναν και οι του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πρώτη στιγμή επίσης είπαμε ότι η αναγκαία καραντίνα δεν σημαίνει καραντίνα στη διεκδίκηση, στη φωνή του λαού, δεν σημαίνει σιωπητήριο γενικό, σαν και αυτό που ήθελε να επιβάλλει και επιδιώκει να το επιβάλλει η κυβέρνησή σας με τη συμβολή δυστυχώς και της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, στο όνομα μάλιστα μιας ψευδεπίγραφης υπεύθυνης αντιπολίτευσης, αλλά και με τη συνδρομή κάποιων μέσων ενημέρωσης που έχουν επιβάλει στην κυριολεξία καραντίνα στην πραγματική ενημέρωση, εξοβελίζοντας κάθε φωνή που αναδεικνύει κρατικά κενά και ελλείψεις. Σήμερα, μπροστά και στη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, η φωνή του λαού, των εργαζομένων, των αγωνιών τους για το σήμερα και το αύριο πρέπει να ακουστεί πολύ πιο δυνατά. Ο τερματισμός της καραντίνας θα αποκαλύψει ακόμα περισσότερο την εικόνα. Θα αποκαλύψει ότι ο δημόσιος τομέας υγείας παραμένει αθωράκιστος. Και ας λέτε, κύριε Μητσοτάκη, πως έχουμε πλέον ένα καλύτερο δημόσιο σύστημα. Για πείτε μας λοιπόν τι άλλαξε μέσα στους δύο μήνες σε συνθήκες κορονοϊού. Φυσικά ξέρουμε πολύ καλά, ρητορικό είναι το ερώτημα. Ενώ χρειάζονται ως μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων τουλάχιστον 30.000 προσλήψεις υγειονομικών με βάση
τα στοιχεία και αυτά που λένε οι αρμόδιοι οργανισμοί. Έγιναν μόλις 3.000 και κάτι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, εκ των οποίων μόνο 381 γιατροί και 2.692 νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Και μάλιστα όταν ξέρετε ότι και αυτές οι 30.000 που χρειάζονται είναι πίσω και από τις πραγματικές ανάγκες, αφού τα προηγούμενα χρόνια καταργήθηκαν χιλιάδες νοσοκομιακές κλίνες, έκλεισαν εργαστήρια, ακόμα και ολόκληρα νοσοκομεία. Τα κρεβάτια ΜΕΘ από 557 πριν την επιδημία έγιναν 775 τώρα. Στόχος σας βέβαια, λέτε, είναι να προσεγγίσετε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 1.200 κρεβατιών ΜΕΘ. Αυτός όμως, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτω από το 50% των κρεβατιών ΜΕΘ που θα έπρεπε να έχει η δική μας χώρα. Είναι αυτός ο μέσος όρος που στοίχισε και στοιχίζει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτός ο μέσος όρος που ανάγκαζε τους γιατρούς στην Ευρώπη και τώρα και πριν την επιδημία να αναγκάζονται να διαλέξουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Το ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι πολύ πίσω ακόμα και από τις καθημερινές ανάγκες του λαού, πολύ περισσότερο της πανδημίας, το ξέρουν εκατομμύρια ασθενείς με χρόνια νοσήματα που ανέβαλαν θεραπείες, ακόμα και αυτοί που βρίσκονται στη φάση της διερεύνησης. Ξέρετε πολύ καλά ότι στα νέα ιατρικά ραντεβού θα προστεθούν τα προηγούμενα και στα οποία φυσικά το δημόσιο σύστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς. Άρα αυτά πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, αυτά σας προτείνουμε. Τι να πρωτοπούμε, για τα προνόμια που δώσατε επίσης θα επιμείνουμε στη μεγάλη εργοδοσία, για τη δυνατότητα να επιβάλλει μονομερώς εκπεριτροπής εργασία ή για τη δυνατότητα να επιβάλλει ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, μειώσεις στους μισθούς κατά 50% για τουλάχιστον 6 μήνες. Για τη δυνατότητα που δίνεται σε κάθε επιχείρηση να κάνει συνδυασμένη χρήση όλων των εργαλείων ευελιξίας. Δηλαδή να μπορεί ταυτόχρονα να επιβάλλει μονομερώς εκπεριτροπής εργασία σε τμήμα του προσωπικού, να αναστέλει τις συμβάσεις εργασίας άλλων εργαζομένων, να συνδυάζει αυτό το μέτρο και με τηλεργασία στον ίδιο εργαζόμενο και ό,τι άλλο γουστάρει. Ακόμα και να μεταφέρει εργαζόμενος από τη μια επιχείρηση στην άλλη επιχείρηση του ομίλου της, χωρίς όμως να διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους. Όλα αυτά τα δήθεν έκτακτα, προσωρινά, βαθιά αντεργατικά, ήρθαν για να μείνουν. Και αυτό το λένε πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, που θέλουν βέβαια να μείνουν ασφαλείς, κύριε Μητσοτάκη, ασφαλείς όχι μόνο απέναντι στον κορονοϊό, αλλά και ταυτόχρονα ασφαλείς απέναντι σε όλη αυτή την ασυδοσία. Θέλουν να μείνουν δυνατοί, προστατεύοντας τη ζωή τους, τα δικαιώματά τους. Και αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να μεταφερθεί για κάποιο απότερο μέλλον. Διεξάγεται καθημερινά, δεν σταμάτησε, αν θέλετε, ούτε στιγμή. Γιατί τώρα πρέπει, είναι που πρέπει να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Όχι αύριο. Τώρα πρέπει να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας, να μπει κάτω από τον κρατικό έλεγχο και σχεδιασμό, και όχι αύριο. Τώρα πρέπει να πάρθουν μέτρα προστασίας σε κάθε τόπο δουλειάς, όχι αύριο. Τώρα πρέπει να δυναμώσει η αγωνιστική δράση για να μην πληρώσει ο λαός τα σπασμένα της κρίσης, για να μην μονιμοποιηθεί η απληρωσιά, η εκπεριτροπής εργασία, η τηλεεργασία και τόσα άλλα. Όχι αύριο. Τώρα πρέπει να καταργηθούν όλα τα δήθεν έκτακτα αντεργατικά μέτρα που μέσα στην πανδημία πέρασαν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για να φορτώσουν ξανά τα βάρη της κρίσης στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι και το μήνυμα των αγωνιστικών εκδηλώσεων αυτές τις μέρες, της Πρωτομαγιάς αύριο, μέσα φυσικά στις ειδικές συνθήκες που οργανώνουν τα σωματεία αύριο σε όλη τη χώρα. Και με την ευκαιρία, η ευθύνη και η απόφαση για το γιορτασμό της Πρωτομαγιάς ανήκει στους ίδιους τους εργαζόμενους, στους συλλόγους τους, στα σωματεία τους και όχι στην κυβέρνηση και σε καμιά κυβέρνηση. Να μην κρύβεστε λοιπόν πίσω από το υγειονομικό επιτελείο, ούτε
Αυτό δεν τολμήσατε βέβαια και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να πείτε, έτσι για να κρατήσετε τουλάχιστον τα προσχήματα. Το καινούργιο αφήγημα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι πως θα πληρώσουμε όλοι τα βάρη της νέας κρίσης με δίκαιο, λέει, τρόπο. Ποιον προσπαθείτε να ξεγελάσετε? Πάλι τους εργαζόμενους που ακόμα πληρώνουν τα σπασμένα της προηγούμενης κρίσης. Η αλήθεια βέβαια είναι εντελώς διαφορετική. Η πολιτική σας είναι πολιτική που ενισχύει το μεγάλο κεφάλαιο σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού που θα συνεχίσει να τραβάει το δύσκολο κουπί. Και φυσικά δεν αναφέρομαι μόνο στις απευθείας αναθέσεις, στα διάφορα σκάνδαλα τύπου η ΕΚ Βρούτσι, αλλά στα μεγαλύτερα, στο μεγάλο σκάνδαλο. Το μεγάλο σκάνδαλο είναι πως η δική σας κυβέρνηση, όπως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τελικά βρήκε ευκαιρία για να φορτώσει τα βάρη, τα προβλήματα και τις αντιθέσεις που δημιουργεί το σύστημα στην οικονομία πάλι στις πλάτες των εργαζομένων. Τα διάφορα πακέτα στήριξης, είτε άμεσα είτε έμεσα, πάνε στο μεγάλο κεφάλαιο, που πλέον μπορεί να παρκάρει όσους εργαζόμενους θέλει δωρεάν, λαμβάνοντας όμως άμεσες ενισχύσεις, χρηματοδοτική στήριξη από τράπεζες και πολλές φοροαπαλλαγές. Ακόμα και τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων έχουν τελικά όριο και μέτρο τις ανάγκες πάλι των μεγάλων επιχειρηματιών, που δεν θέλουν να καταρρεύσουν, που δεν θέλει βέβαια να καταρρεύσει, δεν θέλουν να καταρρεύσει η κατανάλωση, ούτε να κλείσουν απότομα εκατοντάδες, χιλιάδες επιχειρήσεις. Το μαξιλάρι για το οποίο τσακωθήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έπεσε από τον ουρανό, είναι τα ματωμένα πλεονάσματα. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού και τα δίνετε μόνο για να ενισχύσετε πάλι το μεγάλο κεφάλαιο. Και φυσικά, πολύ σύντομα, όλος αυτός ο λογαριασμός, αυτά τα μέτρα, θα πρέπει να πληρωθούν. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα γράφει μείον, τα κρατικά χρέη θα τρέχουν και ποιος θα κληθεί να πληρώσει πάλι? Το ερώτημα φυσικά, καταλαβαίνετε όλοι σας, είναι πάλι ρητορικό. Γιατί είναι φανερό πως θα καλέσετε πάλι τους εργαζόμενους να βάλουν βαθιά το χέρι τους στην τσέπη με νέους ακόμα περισσότερους φόρους, με πιθανές νέες μειώσεις μισθών και με νέες περικοπές σε συντάξεις. Δεν κάνουμε μελλοντολογία. Ήδη οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με τις οποίες κυβερνάτε, τα κυβερνητικά διατάγματα δηλαδή, δείχνουν ποιος πληρώνει την κρίση. Πιστεύει κανείς τα σοβαρά πως ο Κέινς μπορεί να λύσει το πρόβλημα? Δεν τα κατάφερε τη δεκαετία του 30. Δεν θα τα καταφέρει ούτε και τώρα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη κεφαλαίων, αλλά αντιθέτως τα υπάρχοντα υπερβολικά κεφάλαια και η έλλειψη ικανοποιητικού κέρδους για να επενδυθούν αυτά. Και η κρατική τόνωση της οικονομίας όχι απλά δεν αντιμετωπίζει ριζικά αυτό το πρόβλημα, αλλά αντίθετα τελικά το διωγγώνει. Οι κρατικές δαπάνες διωγγώνουν το κρατικό χρέος και έτσι θα πρέπει πάλι να αποπληρωθούν στη συνέχεια. Και το βάρος θα πέσει στις πλάτες των λαών. Κανείς από όλους αυτούς δεν θα βάλει το κεφάλαιο να πληρώσει. Άλλωστε και τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε πλήρη ισχύ. Ο καπιταλισμός που τόσο καλοί του οπαδοί και προπαγανδιστές, λάτρεις είστε όλοι εδώ μέσα, είναι τελικά χρεοκοπημένος. Παράγει οικονομικές κρίσεις, τις βλέπουμε τη μια μετά την άλλη, φτώχεια, ανεργία, πολέμους, επεμβάσεις. Όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση της δίθεν αλληλεγγύης, τώρα δείχνει τα δόντια της, τόσο ανάμεσα στα κράτη-μέλη της, όσο και κυρίως απέναντι στους λαούς. Γιατί είναι ένωση τέτοιων ανταγωνιζόμενων καπιταλιστικών κρατών. Κυρίες και κύριοι, ακριβώς επειδή οι στρατηγικές πολιτικές σας επιλογές ταυτίζονται, μπορείτε να καυγαδίζετε ποιος μπορεί καλύτερα να υπηρετεί αυτές, σαν τα ζευγαράκια σε συνθήκες καραντίνας. Αυτός είναι ο δικός σας ρεαλισμός. Ο ρεαλισμός ο δικός μας έχει κατατεθεί όλους αυτούς τους μήνες, κάθε μέρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό και εδώ στη Βουλή, με προτάσεις, με ερωτήσεις,
συνεχώς, αφορά όχι μόνο τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς που βασανίζονται όλο αυτόν τον καιρό, όχι μόνο τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες των πόλεων, αλλά και τους καλλιτέχνες και τα παιδιά, τα στρατευμένα παιδιά του λαού μας, τους εργαζόμενους μέσα στις ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας και μια σειρά άλλους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας. Αλλά και αυτός ο δήθεν ρεαλισμός ο δικός σας αρχίζει και θολώνει πλέον στη σκέψη όλο και περισσότερων εργαζόμενων που μέχρι σήμερα τον αποδέχονταν, που βλέπουν ακριβώς τα αδιέξοδά σας, τα αδιέξοδα ενός συστήματος που έχει χρεοκοπήσει, που νιώθουν ότι υπάρχει, πρέπει να υπάρχει κι άλλος δρόμος ανάπτυξης, αυτός της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής, του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού, του μόνου δρόμου δηλαδή που μπορεί να ικανοποιήσει πραγματικά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Και αυτός είναι πραγματικά ρεαλιστικός, γιατί ακριβώς είναι και πραγματικά ο μόνος φιλολαϊκός. Σας ευχαριστώ.